Η Μαρία Σπυράκη, με την ιδιότητά της ως πρέσβυρα ασφαλούς διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε στους μαθητές του πειραματικού γυμνασίου του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάνουμε μαζί αυτή την καμπάνια σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη με στόχο να συζητήσουμε με τα παιδιά τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν από τις παγίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος κόσμος, έχει πληροφορίες, έχει θέαμα, έχει διασκέδαση, έχει όμως συγχρόνως και κινδύνους, τους οποίους τα παιδιά οφείλουν να αποφύγουν και οι ενήλικες οφείλουμε να αναδείξουμε. Μέσα από αυτή την καμπάνια που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει με στόχο ώστε να διακόπτεται το ενοχλητικό περιεχόμενο που καταλήγει στα παιδιά και στους εφήβους, επιχειρούμε να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τους δασκάλους και τους ενήλικες. Και κυρίως οθούμε τα παιδιά στο να ανταλλάσσουν ιδέες με άλλα παιδιά στο πλαίσιο αυτών των διοργανώσεων, προκειμένου όλοι να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι. Οι έρευνες που γίνονται κατά καιρούς δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά περνούν αρκετές ώρες σερφάροντας, επηρεάζονται από αυτά που διαβάζουν και μιλούν με αγνώστους μέσω διαδικτύου. Σε όλο αυτό θα πρέπει να μπει ένα όριο από τους ενήλικες και κυρίως από την οικογένεια. Θεωρώ ότι τα παιδιά μας είναι υποψιασμένα. Και αυτό που συναντάμε σε όλη την Ελλάδα με την καμπάνια που κάνουμε με το ΙΤΕ είναι ότι οι ιδέες που έχουν τα παιδιά για να προστατευτούν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι ενήλικες δεν οφείλουμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οφείλει να χρηματοδοτήσει εκείνες τις εφαρμογές στο διαδίκτυο που θα διακόπτουν το ενοχλητικό και προσβλητικό περιεχόμενο κατά την έναρξή του. Όλες οι εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, είτε στα social media, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα social media, είτε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα παιχνίδια, όλες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοιες εφαρμογές. Είναι ο καιρός, είναι η ανάγκη, οι εφαρμογές αυτές που διακόπτουν το ενοχλητικό περιεχόμενο προς τα παιδιά και τους εφήβους, να μπουν άμεσα σε χρήση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν παρουσιάσεις στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου για θέματα σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την υγιεινή των συσκευών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα fake news, τον εθισμό στο διαδίκτυο, τη διαδικτυακή αποπλάνηση, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, τις ασφαλείς online αγορές, το πώς επηρεάζεται η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την πλαστοπροσωπία στο διαδίκτυο και την ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι ο επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών οργανισμών InSafe InHope, οι οποίοι προάγουν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί δίνεται ο λόγος στα παιδιά να μας πούν τι θεωρούν ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι παντού μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να το στερήσουμε από τα παιδιά μας. Πρέπει όμως να τους μάθουμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιούν με όρια και κανόνες, διαφορετικά από ένα θετικό εργαλείο μετατρέπεται σε αρνητικό. Είναι σημαντική η συμβολή της κυρίας Σπυράκη σε όλη αυτή την προσπάθεια, στη διάδοση του μηνύματος ενός ασφαλούς διαδικτύου. Όπως σας είπε και εκείνη, έχουν γίνει μια σειρά εκδηλώσεων και έπονται και άλλες εκδηλώσεις. Την ημερίδα διοργάνωσε το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.